ανέβει στο Βήμα ο ομιλητής, κύριε Τριανταφυλλίδη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχει ανέβει στο Βήμα ο ομιλητής. Και μετράει ο χρόνος του. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κυρίες βουλεύτριες και κύριοι βουλευτές, μετά την ενδιαφέρουσα ομιλία του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, υπάρχουν δύο ζητήματα στα οποία θα έπρεπε ίσως το κόμμα του βεβαίως, όχι ο ίδιος προσωπικά, κατά κάποιο τρόπο να δώσουν ορισμένες περαιτέρω εξηγήσεις. Το πρώτο είναι ότι στην Ελλάδα, καλός ή κακός, τα τελευταία 25-30 χρόνια δημιουργήθηκε αυτό το καρκίνωμα, το οποίο έχει κάνει μεταστάσεις πολλές στο πολιτικό σύστημα και το οποίο αναφέρεται σε αυτό που λέγεται αδειοδότηση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα μιας αυτοκριτικής, σε ποιο πλαίσιο, με ποιους όρους και για ποιους λόγους συνέβη όλη αυτή η παραφύσιν διαδικασία. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι τον ακούω που αναφέρεται συνέχεια στις επιλογές, στην συνένεση κατά κάποιο τρόπο της τότε αριστεράς στο πλαίσιο της κυβέρνησης Τζανετάκη και αργότερα ως προς την αδειοδότηση των καναλιών. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η εποχή εκείνη και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται δεν δίνουν κανένα άλοθη στη διαπλοκή η οποία δημιουργήθηκε αργότερα. Και για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, για να πούμε ποιο είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Το ουσιαστικό ζήτημα το οποίο συζητάμε εδώ σήμερα είναι η δημοπράτηση των αδειών. Είναι ο πυρήνας, είναι το αρχικό, είναι το θεμέλιο οποιασδήποτε πολιτικής ρύθμισης θα έπρεπε να γίνει σε αυτό το χώρο. Το 1989, επί κυβέρνησης Τζανετάκη, με ένα μόνο άρθρο, το τέταρτο του νόμου 1689, 1886 του 89, συγγνώμη, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μη κρατικής τηλεόρασης, προσέξτε, σε όσους είχαν εμπειρία και παράδοση στα ΜΜΕ. Πρόκειται για φωτογραφική διάταξη, η οποία είχε τις επιπτώσεις της αργότερα. Είναι ο νόμος εκείνος που χαρακτηρίστηκε αντισυνταγματικός από τον μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Στεφανόπουλο. Είναι η απαρχή στην πραγματικότητα, την ελληνική πραγματικότητα της ιδιωτικής τηλεόρασης στη χώρα, η οποία ξεκινά χωρίς νομικό καθεστώς και χωρίς κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο από πλευράς κράτους. Και γιατί θα έπρεπε να υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο? Γιατί αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου που συζητούμε. Γιατί οι συχνότητες, είτε στην αναλογική είτε στη σημερινή ψηφιακή τους μορφή, είναι δημόσιο αγαθό, είναι δημόσιος χώρος όπου το κράτος επιβάλλεται να έχει ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο. Λίγο αργότερα, η κυβέρνηση Ζολώτα επιχειρεί να εισάγει το απαραίτητο αυτό ρυθμιστικό εργαλείο, δηλαδή το νόμο της αδειοδότησης. Όμως είναι γεγονός ότι το Συμβούλιο των Τριών Πολιτικών Αρχηγών, των τότε Τριών Πολιτικών Αρχηγών, που λειτουργούσε ατύπως μεν, αλλά ουσιαστικά ως ο μηχανισμός έγκρισης των νομοθετικών πρωτοβουλειών, αναστέλει την ψήφιση του νόμου. Με το επιχείρημα ότι θα ήταν καλύτερα η νομοθετική πρωτοβουλία να εδίδεται όχι σε εκείνη τη μεταβατική κυβέρνηση, αλλά σε αυτήν που θα προέκυπτε από τις εκλογές του 90. Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Εν τω μεταξύ, δημιουργείται αργά αλλά σταθερά ένα καθεστώς μέσα στα ΜΜΕ, αλλά κυρίως μέσα στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας. Δεν υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο χώρας που επί δεκαετίες να λειτουργούν κατά αυτόν τον ημιπαράνομο τρόπο όλοι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί στη χώρα μας, χωρίς άδεια λειτουργίας ή με άδειες προσωρινές των οποίων η ισχύς είτε έχει λήξει είτε τους έχει δοθεί παράνομα παράταση. Η κατάσταση αυτή έγινε καθεστώς. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εδραιώθηκαν, απέκτησαν υπεραξίες, ενσωματώθηκαν σε ένα συμπαγές πλαίσιο οικονομικών συμφερόντων και αργότερα έρχονται τώρα κάποιοι και μιλάνε περί ελεύθερου ανταγωνισμού σε ένα χώρο στον οποίο είναι ο ορισμός του μη ανταγωνισμού. Μετασχηματίστηκαν ριζικά.
δεν ήταν πια ενημερωτικές ή πολιτισμικές πλατφόρμες. Ήταν μηχανισμοί και ομάδες πίεσης για την εξυπηρέτηση στρατηγικών οικονομικών επιλογών. Αφού στις επιχειρήσεις αυτές και αυτό το κανονιστικό πλαίσιο που εισήγαγε ο κύριος Βενιζέλος, όχι μόνο δεν ανέτρεψε αλλά το ενίσχυσε, λειτουργήσαν σαν να συνέπιπταν στις επιχειρήσεις αυτές οι δραστηριότητες μιας οριζόντιας καρτελοποίησης της ελληνικής οικονομίας. Επί της ουσίας έπαψαν να ζουν από το προϊόν της εργασίας τους και αυτή η διάσταση γιγαντώθηκε στα χρόνια της δεκαετίας του 90 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000. Στην πραγματικότητα στην Ελλάδα λειτουργήσε μέσω της ιδιωτικής τηλεόρασης αλλά και λόγω της σύνδεσής της με τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα ιδιότυπο νομισματοκοπείο πολιτικού χρήματος. Σε αυτό το νομισματοκοπείο πήγαν πολλοί παράγοντες του πολιτικού βίου, αλλά και κόμματα και μερίδες κομμάτων και ούτω καθεξής. Και η συμφωνία ήταν απλή, όπως είναι όλες οι απλές συμφωνίες που δημιουργούνται στην αγορά. Τα μέσα ενημέρωσης λειτουργούσαν σε ένα ιδιότυπο και διακριτό καθεστώς οικονομικής και φορολογικής ασυλίας, αλλά και σε ένα σαφές καθεστώς τριγωνικών συναλλαγών, και αντάλλασαν την ασυλία αυτή με την πολιτική υποστήριξη που έδιναν. Αυτό το ξέρουν πολλοί και πολλές από όλα τα κόμματα και από όλες τις παρατάξεις. Αναρωτιέμαι παραδείγματος χάρη πόσοι από τους αξιότιμους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θυμούνται σήμερα την επιθετική στάση που κράτησε η διαπλοκή των μέσων ενημέρωσης στα χρόνια του 2000 και μετέπειτα απέναντι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στην τότε πολιτική του ηγεσία. Ακριβώς γιατί έθετε τότε ένα ζήτημα ποιότητας της δημοκρατίας. Και θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε επισήμως κάποτε με ποιον τρόπο τα εξωθεσμικά κέντρα λειτουργήσαν για να ακυρώσουν το νομοθέτημα του βασικού μετόχου το 2005-2007. Αν κάτι θα είχε ενδιαφέρον, είναι να συζητήσουμε όχι για τις ανύπαρκτες, άλλωστε ουσιαστικά εγγυήσεις του Συντάγματος, οι οποίες επικαλείται ο κ. Βενιζέλος, για τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο, αλλά για το ακριβώς αντίθετο. Για την καταστρατήγηση του Συντάγματος, προκειμένου να επιβληθεί το ισχύον καθεστώς ασυδοσίας και διαφθοράς και να επαναφέρουμε το δημόσιο διάλογο στη σωστή του βάση, περιγράφοντας το πώς φτάσαμε ως εδώ. Από το δίθεν ναυάγιο του βασικού μετόχου, το σκάνδαλο της Διτζέα έως το μαύρο της ΕΡΤ. Το χρονικό αυτό σκιαγραφεί στην ελληνική μηντιακή πραγματικότητα δυστυχώς την υπόκληση ενός μέρους του ελληνικού πολιτικού συστήματος στα συμφέροντα μιας εξωθεσμικής ομάδας συμφερόντων και αυτή είναι η πραγματικότητα που την ξέρουμε στην Ελλάδα απ' άκρης άκρη και σε ένα λεπτό τελειώνω. Δεν θα αναφερθώ σε πολλά, θα πω απλώς ότι το μείζον ζήτημα σήμερα είναι να επαναθεμελιώσουμε αυτό που είναι υποχρέωση του Συντάγματος, που απορρέει από το Σύνταγμα και είναι υποχρέωση κάθε κυβέρνησης, να δημοπρατήσουμε τις άδειες, να ξαναθέσουμε το θεμέλιο μιας ορθής λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης και μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εγγυηθούμε και τον ελεύθερο και τον καλό ανταγωνισμό και τη διαφάνεια και τις θέσεις εργασίας, διότι ας μην ξεχνάμε τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Κανένα τέτοιο καθεστώς όπως αυτό που λειτουργήσε δεν υπεράσπισε τις θέσεις των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κανένα τέτοιο καθεστώς δεν υπεράσπισε τα συμφέροντα του δημοσίου. Θυμάστε πριν από 3-4 χρόνια ένα μεγάλο κανάλι εθνικής εμβέλειας το οποίο κλείνει και αφήνει όλες του τις υποχρεώσεις ασφαλιστικές, εκκρεμεί στο κράτος και 300 ανθρώπους στο δρόμο. Θυμάστε πολύ καλά και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η καθημερινότητα της μαύρης εργασίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια καθημερινότητα. Είναι λοιπόν υποχρέωση της κυβέρνησης, τιμώντας τη λαϊκή εντολή και αναλογιζόμενη τις υποχρεώσεις που από αυτήν απορρέουν, να πατάξει τη διαπλοκή, να εξασφαλίσει το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης και τον πλουραλιστικό χαρακτήρα αυτής και να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Και το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση των προθέσεων που έχουμε σε αυτή την τομή προς τη σωστή κατεύθυνση. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εάν διαφωνείτε στις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, ψηφίστε τουλάχιστον την έναρξη αυτής της διαδικασίας, αυτής της άρσης της ιστορικής εκκρεμότητας που υπάρχει στην Ελλάδα, του καθεστώς ημιπαρανομίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και της κατάληψης δημοσίων χώρων και δημοσίων συχνοτήτων από ανθρώπους που έβγαλαν πολλές υπεραξίες μεταπουλώντας αυτές τις άδειες τα επόμενα χρόνια. Χτυπήστε το πολιτικό χρήμα εκεί που πραγματικά παράγεται. Ευχαριστώ.